Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν να φάνε ρωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον ερωτά. Στον αχέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Μα είναι που θέλουμε δαμέ. Να τρέμω θα πάμε δαμέ τι πλήνα να δούμε ένα διαμέρισμα που ήβρα και να μου πείτε τη γνώμη σας. Να μιλούμε και τρεις. Ναι, μωρό μου. Ανάγκη αλλάξουμε σπίτι. Να ανάγκη, Αντρέα. Αν καλύτερα για να απομείνουμε τώρα από όλο φωνέ και τσακωμός. Ο Μάρκος. Εν ήξερα ρε γαβρέλα που είναι. Εν ήρθε δουλειά δηλαδή. Που τα χτες είπε μου ότι είχε μια δουλειά και που τα χτες εξαφανισμένος. Επία σπίτι του εψές τίποτε. Εν ήβρα κανένα. Εν ήξερα. Ναι. Έλα γρήγορα από εδώ. Πρέπει να μιλήσουμε. Τι. Πιάσανε τον Μάρκο. Πώς τον πιάσανε. Με παρακολουθούσε και μάλλον τον είδανε. Ώστε έρχεται και βλέπεις ο γιος σου ο Κυριάκος. Κάποτε, όχι πολλά συχνά. Εν Κύπρο δηλαδή. Ναι, μετακόμισε δεκάτο, έχει λίγο καιρό. Τόσα χρόνια στην Αγγλία, εκουράστηκε. Ο Σπύρος έρχεται να σε δει, ο άγγονας σου. Δημήτρη. Αν πάει κάτι στραβά, να σε στύψεις μέχρι να πεθάνεις. Και η Ρένα, να σε μισήσει. Τι έγινε σε αιτία να μείνουν οι κόρες της ορφανές. Άλεξ, σταμάτα να με πιέζεις. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Είμαι συγχυσμένος, δεν καταλαβαίνεις. Τι κάνεις έξω από το σπίτι. Τι σχέση έχεις μαζί του. Εσείς τι σχέση έχετε μαζί του. Τις ερωτήσεις εμείς τις κάνουμε εδώ. Γιατί δεν μιλάς εσύ πρώτα. Μπορεί να μάθεις αυτό που ζητάς. Έλα, αστυνομία. Θα ήθελα να καταγγείλω μια εξαφάνιση. Πώς είναι, Νικόλα μου, αγαπώ σε ζωή την κατάσταση, καμνή με χάλια ψυχολογικά. Πάνω σε τούτο το χαρτί, γράψε σου το τηλέφωνο. Θέλω όποτε έρθει ο Κυριάκος να σε δει να του το δώσεις. Είπα γιατί είσαι νοσοκομάς να σε θυμίσει. Δώσ' μου το κόρη μου. Ένα του το δώσω. Μην έχεις έννοια. Να το πεις ότι είναι πολλά επικό. Λοιπόν, Φίλιππε. Δέχομαι να ξανασμίξουμε, αλλά εάν τα ξανακάνεις σαλάτα, θα χωρίσουμε οριστικά για μετά κλειδόν τα στράτα. Θέλεις να το σκεφτείς? Σου έχω ένα μήνυμα. Ακούω. Δεν τα ακούς από μένα. Ναι, ακούω, λέω. Ο Μάρκος. Μάρκο, πώς είσαι, πώς έχουνε. Θέλουν να τους δώκεις 100.000 ευρώ. Αλλιώς να με σκοτώσω. Πόψε η ώρα ενεργό στην τηλεόραση. Να το δούμε. Δεν μπορώ εγώ. Γιατί δεν μπορείς, αντρουλού μου, να πάει μπουζούκι. Έχω δουλειά. Πού θα πας, άντρε μου. Κάλεσε μη φιλενάδα μου η κούλα να πάω σπίτι της. Μα η ώρα είναι για τη νύχτα. Ναι, μόνη της και θέλει παρέα. Νομίζω δεν μας τα λες καλά, άντρε μου. Α,
Τι θέλετε τώρα? Δεν μπορώ να πάω κι εγώ σε μια φίλη μου. Πρέπει να είμαι συνέχεια μαζί σας. Ω, Αντρουλού, γιατί θυμωνείς? Δεν κατάλαβα. Αγαπούσε ή αυτό ρωτούν, επειδή ανησυχούν. Να μην ανησυχούν. Είμαι μια χαρά. Κορή, τούτα να μην μου τα πουλάς, γιατί δεν τα αγοράζω. Λένε, μου σκέφτεσαι κι εσύ αυτό που σκέφτομαι. Τι σκέφτεστε δηλαδή? Τι το κακορέμα που να πάει σε μια φίλη της που μόνη της να κάνουν παρέα? Τούτα είναι παραμύθια, Κατερίνα μου. Η κοκόνα ποδά θα πάει για να παίξει χαρτιά. Σε όλα ξέρεις τα. Κορή, πες μου την αλήθεια. Να παίξετε χαρτιά ή όχι? Μπορεί να παίξουμε. Εσένα ποιον είναι το πρόβλημα σου? Άντρη μου, δεν είναι σωστό κάθε βράδυ να ξημερώνεσαι στα χαρτιά. Όσπου είναι να πάει τον τοφιόλι. Ου, κάνει! Επελάνετε με! Όσο τι συναντιώνεστε ρε παππού, τόσο παραπάνω θα θέλει να παίζει. Χάνει πολλά λεφτά δηλαδή? Πάρα πολλά, Κατερίνα μου, πάρα πολλά. Τούτη να έρθει μια μέρα που να χάσει το πανδοχείο και να γυρεύκουμε το λάθος. Γαβριέλα μου, να σου κάνω κάτι να φάεις, αγάπη μου? Όχι, μαμά, δεν πάει τίποτε κάτω. Γαβριέλα μου, μα με ποιον μίλουσες, σε ψεσό τηλέφωνο? Άρτυψε η ανάκριση πάλι? Όχι, κόρη μου, απλώς ήταν αργά και ανησύχησα. Εδώ σε ο κλίμπο έμιλουσε. Είχε κάποιο νέο για ο Μάρκο? Τίποτε, ακόμα και άρχιψα να ανησυχώ. Ειδοποίησε την αστυνομία? Ναι, ειδοποίησαμε τους εχθές. Να τον έβρουν. Φαντάζομαι να τον έβρουν από τόπο σε Μιτσής. Ποιος τον απήγαγε όμως και γιατί? Εν πολλά τα ερωτήματα και δεν έχουμε απαντήσεις. Μην ανησυχείς, είμαι σίγουρος ότι θα λυθεί σύντομα το μυστήριο. Ελπίζω να μην έπαθεν κανέναν κακό. Άρα είχε πει κάπου να ηρεμήσει και έκλεισε το τηλέφωνο του. Ωραία, μαμά, ήταν να ειδοποιήσει το Σοφοκλήν το συνέδερο του. Ναι, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, εγώ να πάω δουλειά, εντάξει, μιλούμε μετά. Να πάει, κόρη μου. Να πάει στο καλό, για αν έχεις κανένα νέο νοικοπιά μας. Εντάξει. Παναγία μου, μακάρι να βρεθεί και να είναι καλά το κοπελούχι. Άννα μου, τώρα που τελειώσαμε με το γάμο, πρέπει να περάσω από τον δικηγόρο να κανονίσουμε και τα περιουσιακά. Να πάει, Ιορδάνη μου, γιατί πρέπει να τελειώνουμε πιο μέρου την ιστορία, να. Είναι ολόκληρο γάμο να κάναμε να πάρουμε αυτά τα λεφτά. Εμένα μου λες. Έχασα 10 χρόνια από τη ζωή μου που σε θώρω δίπλα από τη Ρωσίδα στο Δημαρχείο. Ας όψετε η ανάγκη. Πάλε η Άντζελα ήρθε στο δωμάτιο μου και πειράξε τα πράγματα μου. Άντζελα, πόσες φορές είπαμε ότι δεν πειράζεις τα πράγματα της αδερφής σου? Ήθελα φλομάστερ. Γιατί εσύ δεν έχεις δικά σου φλομάστερ? Έχω λόγο να έκανα τα φλομάστερ. Με να ανησυχείς, κούκλα μου. Ο παππούς γιατί είναι εδώ? Ας σου πάρω άλλα καινούργια. Είσαι ο καλύτερος παππούς της Κύπρου. Όχι του κόσμου, μόνο της Κύπρου. Ναι. Αγάπη μου, καλή μου, υποχρέωση μου. Εγώ να σε αφήσω χωρίς φλομάστερ, πώς θα ζωγραφίσεις το μάθημά σου? Κακομαθαίνεις, έτσι μου αρέσκει. Με συγχωρείς, είναι καθόλου. Δεν λέω εσύ. Χαλάσαν τα φλομάστερ του μωρό, δεν φύγουμε έτσι? Το θέμα είναι ότι έμαθε να πειράζει τα πρώτα της Βαλεντίνας, όχι ότι χαλάσαν τα φλομάστερ της. Εσύ, πού ήσουν εχθές και πιάνε σε τηλέφωνο και σου χάσει μια? Είχα δουλειές. Και οι δουλειές αυτές έφεραν το όνομα του παραλήπτη Δημήτρη? Όχι. Καλά. Άντε μωρά, τελειώστε να πρέπει να πάνε στο σχολείο. Πριν να πάτε σχολείο, να σας κάνω μια ευχάριστη ανακοίνωση. Άδωνη και Χριστίνα θα έρθουν να μείνουν μαζί μας. Η Βρεδά. Ναι, και τούτη τη φορά για πάντα. Yes, να παίζω συνέχεια με τον Άδωνη. Μπράβο ρε παπά μου, χαρήκα πάρα πολύ. Ναι, αγάπη μου. Να παντρευτείτε? Ναι, αγάπη μου. Μου φαίνεται που είμαι ποσπασμένος. Ετύλιξε με το πλοκάμι του χταποδιού του Λεμεζανού που το λαιμό και δεν με ξαπολά. Αλλά τον τη φορά, εγώ θα τη φορέσω την κουλούρα. Εντάξει, μία διαπαντός. Μαρία, άρεσε σου διαμέρισμα? Άρεσε μου. Είναι πολλά μεγάλο βέβαια, αλλά νομίζω να βολευτούμε. Πεπήρεν και τα μωρά σου ήταν το. Ναι. Πώς νιώθουν τα μωρά μετά από την εξέλιξη? Συχισμένα. Που την μια είναι χαρούμενα που ενάρτουν να μείνουν μαζί μου και που την άλλη
Λέω μου να ξανασκεφτώ το θέμα με τον παπά τους. Εντάξει ρε Μαρία μου, μεγάλη και καταλάβω. Προπαντός ο Ανδρέας μου, ένα αγόρι και σε δυναμία του παπά του. Δύσκολη εποχή Μαρία, τράπωσε μόνη σου, θέλει προσοχή, να είσαι προσεκτική, να μην σου ξεφύγω. Ναι, και αλήθεια είναι πως το θέμα της πειθαρχίας των παιδικών τα δουλειά του σοφοκλεί. Δυστυχώς Μαρία μου, ένας ρόλος που πρέπει να αναλάβεις. Νικόλα, πώς να προχωρήσω τώρα με το διαζύγιο? Κοίτα, να πρέπει να συμπληρώσουμε μια αίτηση. Θέλω πιστοποιητικά γεννήσεις στο μωρό και πιστοποιητικό γάμο. Εν και υπάρχει περίπτωση ο Σοφοκλής να πιάσει τα μωρά, ενώ το δικαστήριο να μου απαγορεύσει να τα πιάσω εγώ? Όχι, όχι, κοίτα, είναι γενικά αποδεχτούν από όλους ότι τα μωρά μετά το διαζύγιο ζουν πάντα με τη μαμά τους. Ναι, αλλά και υπάρχει περίπτωση να την πάρει στο δικαστήριο να τα πιάσει? Πολλά σπάνια. Πολλά σπάνια περίπτωση, εκτός και αν το δικαστήριο χωρίσει τα μωρά από τη μάμα. Δηλαδή, αν τα μωρά ζητήσουν από μόνα τους να ζουν με τον παπά τους, τότε ναι. Αλλά στην περίπτωση σου δεν ισχύει το πράγμα, ναι. Ναι. Άρα τα διαζύγια είναι εύκολη υπόθεση. Ναι, πρακτικά ναι. Συναισθηματικά όμως, όχι. Κανένα δικηγόρος δεν μπορεί να συμβουλεύσει την αγάπηση. Εσύ μόνη σου. Αλέξανδρε μου, γιατί δεν τρώεις αγάπη? Δεν θέλω. Γιατί θέλεις αγάπη μου, είσαι αρρωστός? Όχι. Πονείς κάπου? Όχι. Τελευταία δεν τρώει καλά. Όχι παπά, είναι ιδέα σου, εγώ μια χαρά το βλέπω. Αν είσαι κάτι θέλω να μου πεις, εντάξει? Εντάξει. Σήμερα να πάμε να παίξουμε bowling. Θέλεις? Yes. Yes! Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Yes! Είδες τι ωραία που μιλάς στα αγγλικά, αγάπη μου. Όχι το. Ελένη μου, μιλήσατε καθόλου με τον Νικόλα χτες? Ναι, παπά, γιατί ρωτάς? Εν τον είδες καθόλου? Όχι, είσαι πολύ δουλειά στο γραφείο. Γιατί χτες πήγαμε με τον Αλέξανδρο στο πάρκο και είδα τον κάθεται με μια κοπέλα. Στο πάρκο? Ναι, δεν μου φάνηκε ότι ήταν φίλοι, απλά φίλοι. Παπά, τι λαλείς τώρα? Μου φάνηκε για συνεργάτη του, είχα δευκέντη στα μαλλιά. Είσαι σίγουρος ότι ήταν ο Νικόλας? Απόλυτα σίγουρος. Τι είδα τον αγάπη μου, πολλά κοντινή αποστάση. Λαλείς. Να έχει παραλληλή σχέση, να το παίζει σε δείπνο ταμπλό. Μπαμπά, θέλω λεφτή να διεκφρομή. Πόσα θέλεις? 20 ευρώ μαζί με όλη χωρία. Έλα. Έμαθες τίποτε για τον Μάρκο? Όχι, μαμά, τίποτε. Αχ, ο Θεός να τον έχει καλά, όπου και να είναι. Καλά είναι η αστυνομία, αν υποψιάζεται τίποτε. Η αστυνομία λέει ότι ψάχνει παντού. Ψάχνει ακόμα και στα κατεχόμενα. Α, ρε πάπα, πήγαμε και είδαμε ένα διαμέρισμα μαζί με η μάμα. Να τον νοικιάσει? Ναι, πάντως είναι πολλά ωραία. Και μόλις το κλείσει, θα πάμε να μείνουμε μαζί της. Σοφοκλή, ακούς τι λέει. Του το θέλετε, να πάτε να μείνετε με η μαμά σας? Είναι έτσι που πρέπει. Όχι, Ανδρέ. Να κάνετε τσιόν που θέλετε. Τσιόν που θέλουμε εμείς είναι να πάμε να μείνουμε με τη μάμα μας. Κι εγώ. Εσύ, παπά, έκαμε στις επιλογές σου. Θεία μου, μη μιλάς έτσι στον πατέρα σου. Όλοι κάνουμε λάθη. Για μένα και για... η απιστία είναι λάθος, εν προδοσία. Ξέρετε πάρα πολλά... πόσο σας αγαπώ, ναι. Αφιέτε, θα στενοχωρηθώ πάρα πολλά. Ας σε πρόσεγες. Παπά, εγώ δεν είμαι θυμούμενος μαζί σου. Δεν μπορώ να τα φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς εσάς. Ή να μπαίνω σπίτι για μέσα στο θώρο. Αρχίσαμε, πρέπει να πάμε σχολείο.
μα δεν μπορώ. Δεν θέλω να χάσω τα μωρά μου. Θέλω να το. Το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω. Μάρκο. Δεν μπορώ να αρκάζει να φάω με τη μέρα τα χέρκα. Ξανά με τα ίσεις όπως του μωρούι. Ξαπόλαμε να μπορέσω να φάω τουλάχιστον. Εντάξει. Αλλά φρόνημα. Όχι βλαγίες. Ξέρεις αν η Ρένα και τα μωρά μου είναι καλά. Μην αγώνεσαι για τους άλλους. Για σένα πρέπει να φοβάσαι. Ε, μου, ρε κουμπάρε. Κινδυνεύκω. Και αν κινδυνεύουν, εσύ δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Ο Δημήτρης είπε ότι δεν θα σας δώσει λεφτά. Γιατί να τους πειράξετε. Ακόμα δεν έδωσε τίποτα. Αν τα δώσει, όλα καλά. Διαφορετικά. Θα αρχίζουμε με εσένα και θα τελειώσουμε με αυτούς. Λαλή, καλημέρα το πρωί. Καλημέρα. Τώρα, τι έπρεπε να μάθω που το ξέρω. Ο Μάρκος εξαφανίστηκε. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Είναι οι προσευχές μου πραγματικότητα. Μιλώ σοβαρά. Τι εννοείς εξαφανίστηκε, κόρη. Άφαντος. Επία εχθές στην καφετέρια, κάτι μου λένε ο Σοφοκλής, δεν τον πήρα σοβαρά. Είπα το ότι επίε κάπου να περάσει την ώρα του και να στραφεί. Ενημερώσαμε και την αστυνομία. Α, σοβαρά τα πράγματα δηλαδή. Δεν είναι που σου λέω τόση ώρα. Μάλιστα. Κάμε μου έναν καφέ. Τέλα μέσα να τα πούμε. Πότε είναι το επόμενο μου ραντεβού? Σε μισή ώρα. Ωραία. Παρή, ήθελα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα έκαμες για μένα. Δεν έκαμα τίποτε, Μαρία μου. Έδωσες μου δουλειά, να βοήθησες με να κάνω δάνειον, ζήτησες μου το γραφείο για να βρω διαμέρισμα. Ελία τούτα. Δεν έκαμα τίποτε που θέλει κόπο. Μίλησα με δύο ανθρώπους που ήξερα. Τίποτε περισσότερο. Για μένα είναι πολλά. Ευχαριστώ. Ελπίζω τούτη αλλαγή στη ζωή σου να σου φέρει ευτυχία. Δεν έζησα ποτέ μόνη μου. Που τον καιρό που θυμώ τον εαυτό μου είμαι πάντα με τον Σοφοκλή. Τούτη μεγάλη αλλαγή φοβίζει με. Όλα είναι μια συνήθεια. Θα μάθει να ζήσει χωρίς το Σοφοκλή. Ναι. Πρέπει. Το θέμα όμως δεν είναι τι πρέπει. Το θέμα είναι αν θέλεις να χωρίσεις. Θέλεις. Λοιπόν, παιδιά, η εργασία σας για σήμερα ήταν να βρείτε φράσεις που γεννήθηκαν αιώνες πριν, αλλά τις χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αρχίζουμε με την ομάδα του Γρηγόρη. Η φράση «του ψήσε το ψάρι στα χείλη» βγήκε όταν στη Βυζαντινή εποχή τα μοναστήρια γιόρταζαν με αυστηρή νηστεία τη Σαρακοστή. Ένας καλόγερος όμως δεν άντεξε και τη γάνισε κρυφά σε μια σπηλιά ψάρια.
Για να τον τιμωρήσουν, του γέμισαν το στόμα κάρβουνα και έψησαν ένα ψάρι στα χείλη του. Μάλιστα. Η ομάδα 2 της Ελένης... Του έβαλε τα δύο ποδιά σε ένα παπούτσι. Η φράση βγήκε για τους διασκεδαστές του Βυζαντίου, που ήταν νάνοι. Όταν παρεκτρέπονταν, τους έβαζαν τα δύο ποδιά σε ένα παπούτσι και τους άφηναν να κυκλοφορούν έτσι. Η σκληρή αυτή τιμωρία μπορεί να κρατούσε και 6 μήνες. Μπράβο. Αυτό ομολογώ δεν το ήξερα. Η ομάδα του Αλέξη. Η έκφραση μυρίζοντα νύχια μου βγήκε από μια αρχαία λειτουργία, όπου οι ιερείς των μαντίων βουτούσαν τα δάχτυλα τους σε ένα υγρό, μετά μυρίζονταν τις αναθυμιάσεις και με αυτόν τον τρόπο μαντεύαν το μέλλον. Ήρθετε πολύ ενημερωμένοι σήμερα. Άλλος, Ετσαβέλα. Εμείς επιλέξαμε μια έκφραση που είναι πιο σύγχρονη και λίγο πιο αστεία, κύριε. Η φράση «Με πέρασες για Αμερικανάκι» γεννήθηκε κατά τη δεκαετία του 1950, όταν το λιμάνι του Πειραιά πλημμύριζε από Αμερικάνους ναύτες που έπεφταν εύκολα θύματα της πιάτσας. Μάλιστα. Ελένη. Έμεινε στήλη άλατος. Σημαίνει έμεινε άφωνος και ακινητός από τη μεγάλη έκπληξη. Βγήκε από την ιστορία του Λότ και της γυναίκας του, η οποία παραβαίνοντας τη θεϊκή εντολή, στράφηκε να δει τα φλεγόμενα Σόδομα και Γόμορα. Θα σας πω και εγώ ένα. Η φράση «Άλλου παπά Ευαγγέλιο», ξέρετε από πού βγήκε? Ήταν ένας παπάς από την Κεφαλονιά, τον οποίον εκάλεσαν να λειτουργήσει σε ένα άλλο χωριουδάκι. Αγράμματος. Όντας αγράμματος, έβαζε κάτι δικά του σημάδια στο Ευαγγέλιο, στο χωριό του, και καταφέρνει να το λέει. Αλλά στο άλλο χωριουδάκι δεν υπήρχαν τα σημάδια. Και έτσι άρχισε να λέει Ευαγγέλιο για την Κυριακή του Ασώτου. Κάποιος από το εκκλησίασμα κάποια στιγμή του φώναξε. Τι μας ψέλνεις, παπά? Αυτό είναι, δεν είναι το σημερινό Ευαγγέλιο. Το ξέρω, λέει, αλλά αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Και έτσι. Και έτσι έμεινε η φράση άλλο παπά Ευαγγέλιο. Η φράση «Πέρα βρέχει στην Καραμανιά σιωνίζει», ξέρετε από πού βγήκε? Όχι, θα μάθετε αύριο να μου πείτε. Γεια σας. Γεια σου. Είσαστε ο κύριος Σοφοκλής Γεωργίου που τηλεφώνησε για την εξαφάνιση του Μάρκου Χαραλάμπους? Ναι, εγώ είμαι. Έχουμε κανένα νέο? Βρέθηκε η μοτοσυκλέτα του στην περιοχή Νέγκομης. Σοβαρά? Τι ολίβρε εδώ? Όχι ακόμη. Μήπως γνωρίζετε, κύριε Γεωργίου, τι μπορεί να έκαμνε σε αυτήν την περιοχή? Όχι, δεν έχω καμιά ιδέα. Πού ακριβώς την Νέγκομη? Στην οδόν Κίμωνος. Σου μιλάω. Το σπίτι είναι στην Έγκομη. Κείμωνος 38. Έλα τα απόγευμα. Σας λέει κάτι η διεύθυνση, κύριε Γεωργίου? Όχι, όχι, τίποτε. Δεν ξέρω κανέναν πια μέσα στην περιοχή. Κανένα φίλο, κανένα γνωστό, καμία κοπέλα ίσως? Όχι, μου λέει κάτι. Εντάξει. Σκεφτείτε το και αν έχετε κάτι μας ενημερώνετε. Ναι, ναι. Να είσαι σίγουρος. Ωραία. Τι είσαι? Τίποτα. Εν είσαι καλά? Μια χαρά είμαι. Ναι, για ποιο λόγο είσαι τούτη την ολυντή ανησυχία? Α, τι θέλεις που μένα, ρε Κατερίνα? Να μου πεις για ποιο λόγο είσαι ένα στατωμένο σήμερα. Και σου έχω απαντήσει. Δεν έχω τίποτα. Και... Εντάξει, πάντως κάποιον εκνευρισμό να είσαι στο σήμερα, έτσι. Θέλεις να έρθεις να δούμε μαζί τα τραγούδια για την εκπομπή? Για να ξέρεις εσύ ό,τι θέλεις. Θέλω τη γνώμη σου. Εγώ πάω για τσιγάρα. Αφού δεν καπνίζεις. Σήμερα καπνίζω. Λοιπόν, αγαπή, νομίζω σήμερα αρέσει πάρα πολλά που τους χωρίσαμε στις ομάδες.
Ναι, να το συνεχίσουμε. Σε τη Μητσιά, τη Χριστίνα, είδες τι πόσο καλή με τους αριθμούς. Αγαπητέ τη Ελέα, μεν έπιανε ένα αμέσως από την πρώτη. Νιώβη, θέλω να μείνω λίγο μόνη μου, αν δεν σε πειράζει. Συμβαίνει κάτι? Όχι, τίποτα. Καλό, ρε, λένε, θέλεις να μου πεις. Εγώ όλα άλλο σούτα. Νιώβη, σε παρακαλώ. Και... Okay. Έφυγα. Καλά, Ελένη με. Ναι, καλά. Μπορείς να βρεθούμε? Ναι, να πήγον και μπορούμε να το συζητήσουμε με το τηλέφωνο. Μπορείς να γιώει. Εντάξει. Αν δεν τους δώσω τα λεφτά, δεν το έχουν σε τίποτα να σκοτώσω τον Μάρκο. Και μετά που θα προχωρήσουν. Στη Ρένα, στα παιδιά της. Ωχ, Θεέ μου, πώς μπλέξαμε έτσι. Αν ενδώσω στον εκβιασμό τους, θα συνεχίσουν να με απειλούν κάθε φορά που χρειάζονται χρήματα. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, δηλαδή. Δεν πάει άλλο. Πρέπει να βρω μια λύση. Όχι όμως προσωρινή. Κάτι δραστικό. Και όποιον πάρει ο Χάρος. Ρένα, Ρένα, γιατί κλαίεις? Κάτσε. Πέ μου, κορή μου, πέ μου, και ποια στην ψυχή μου πάθαινε τίποτα, ο Φιλίππος. Όχι, ο Μάρκος. Τι έπαθαινε ο Μάρκος? Κύριε Λίζ. Εξαφανίστηκε. Και ευτυχώς ειδοποίησαν την αστυνομία να σου αποκλείσει. Τι έλεγες, κόρη μου, εξαφανίστηκε, μου την καρφίτσαν και χάσαμε τον. Δεν τον βρίσκουμε πού ποτέ, λαλό σου, καταλαβαίνεις. Ούτε τηλέφωνα απαντά, ούτε σπίτι, πού ποτέ. Μίλησες με Σοφοκλή. Όχι, δεν πρόλαβα ακόμα. Κύριε Λέισον, αν είναι δυνατόν. Χριστίνα, ανησυχώ πάρα πολλά. Τι θα πω στα μωρά? Άτε, κόρη μου, και εσύ, άλλο πως επί εμπόδιζε, δεν πιάνει σήμα. Αν πως είπες τα κατεχόμενα. Τι γίνεται, ρε Χριστίνα, κάτι θα μου ελαλούσε. Ο Μάρκος δεν κάνει έτσι πράγματα. Μπορεί να θέλει να σε κάνει να ανησυχήσεις. Okay, μπορεί να ήθελε να με κάνει να ανησυχήσω εμένα. Ήταν να σηκωστεί να φύγει την καφετέρια, έτσι. Το Σοφοκλή. Και τώρα ο Σοφοκλής ειδοποίησε την αστυνομία. Τι να έκαμνε, αφού δεν τον βρίσκουμε πού ποτέ λαλό σου. Εν πάει κόρη μου πουθενά όνος μου εμένα. Ειλικρινά δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα, είναι πολλά ήσυχον πλασμένο ο Μάρκος. Ναι, αλλά τελευταία μπλέκε του μέσα στα πόθηκα το Δημήτρη. Να που εννοείς, Ρένα, ότι απήγα για τον Δημήτρη. Δεν ξέρω τι λέω. Μπορώ να τελειώνω όπως ρε Χριστίνα, δεν ξέρω τι. Άτε αγάπη μου, με έναν ησυχείς. Κόρη, άλλο πως έμπλεξε με καμιά του εδώ και θέλει να σε κάνει έτσι να ανησυχήσεις. Εμένα ο νόμος μου δεν πάει στον κακό παντός. Χριστίνα, έχω ασύμω πρέστημα. Ο Μαρκός είναι καλά. Τι έγινε, τι σου είπε η αστυνομία? Κάτσε καλά. Δεν έχω πολύ ώρα. Η βράδυ μοτόρα του. Πού? Στην Έγκομη. Είπες σου το αστυνομικός? Ναι ρε Γαβριέλα, είπε μου το αστυνομικός, τι εμυρίζουν τα νύσια μου. Καλά είναι που γυρεύκεις για μέση, κανένα γνωστό? Δεν ξέρω. Ερώτησε με το αστυνομικός, είπα τον έχω ιδέα. Εσύ ξέρεις που μείνεις και ο Δημήτρης? Γιατί? Τι γιατί, ας σου είπε ποτέ? Γαβριέλα, και είμαστε φίλοι κολλητοί με ο Δημήτρης, και πίνουμε και καφέ μαζί. Ναι, αλλά έκαμνες του δουλειές. Τίποτε δεν το κάνω. Απλά ήθελε ένα σερμό και κάνω σαν φίλο του να του βάλει. Τίποτε, ό,τι αμέ ήταν. Εσύ είπε η αστυνομία τη διεύθυνση? Κοίμων κάτι. Γαβριέλα, πάντα μου σε πιέμαι ο Δημήτρη τώρα. Εκολλήσει σου είναι αρρώστια, είναι ο Μάρκος. Έλα να σου πω, τούτη διεύθυνση που σου είπε εν κοντά στο σπίτι του Δημήτρη. Ναι, γιατί? Τι γιατί, ρε Σοφοκλή, τι γιατί? Θέλει και ο παπά να σου το πει. Ενώ ο Δημήτρης που απήγαγε τον Μάρκο. Γεια σου, Σοφοκλή.
Γεια σας, κουβέλες. Ο αρχηγός σκέφτηκε να κάνει μια μεγάλη δουλειά εδώ στην Κύπρο. Θα είμαστε μέσα? Δεν ξέρω. Ίσως. Στην Ελλάδα η οργάνωση απλώθηκε παντού. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Μην μιλάς πολλά, ρε. Δεν πρέπει να ακούει. Κοιμάται, ρε. Δεν τον βλέπεις. Όταν έσκασε η μπόμπα στην πρεσβεία, όλοι έψαχναν το βάτος. Γέλασα πολλά που είδα δηλώσεις την τηλεόραση. Και μετά μιλάει τρομοκράτες. Αφού ρε, δεν καταλαβαίνονται με το καλό, να καταλαβαίνονται με το κακό. Ρε, τον Κωνσταντίνο γιατί δεν τον έφαγες ενός τώρα. Τον Αθανάσης τον κατάριζασε μέσα σε μια νύχτα. Αυτός δεν έχει άλλα λεφτά να δώσει. Ο δικός μας έχει ακόμα πολλά. Να τα πάρουμε όλα και μετά, μπουμ και κάτω. Με αυτόν εδώ τι θα γίνει? Να περιμένουμε. Αν τα φέρει τα λεφτά ο άλλος, μπορεί και να κλειδώσει. Δεν είναι επικίνδυνο να τον αφήγουμε να φύγει? Μπορώ και να μιλήσει. Καλύτερα να τον καταρρίζω. Ο αρχηγός να το αποφασίσει. Πάμε ένα τσιγάρο. Και πώς βρέθηκε στο πάρκο με μια κοπέλα? Τι? Και μάλιστα δεν ήταν επαγγελματικό το ραντεβού. Γιατί από ό,τι έμαθα, χαρέθηκε στα μαλλιά της. Γιατί μου λες ψέματα, Νικόλα? Ο Δημήτρης εξαφάνισε τον Μάρκο για να μην μιλήσει στη Ρένα και στο Φίλιππο. Ο Δημήτρης. Α, εμπάτε καλά. Ενδιαφέρεσαι για την καλή μου υγεία? Φίλιππε, εκτός από συνεργάτες, είμαστε και δύο πολύ καλοί φίλοι. Έτσι εμπίστευκα και εγώ. Ανευθύνεται ο Δημήτρης για την εξαφάνιση του Μάρκου. Πιθανότατα να ευθύνεται στο φιλαράκι του ο Άλεξ. Θα τα πει όλα. Τι να πει, ρε? Ξέρει, Άλεξ. Τώρα πια ξέρει τα πάντα για μένα και την οργάνωση. Εάν μιλήσει, θα με θάψουμε ζωντανό. Να τον σώσω για να με καταστρέψει. Επειράξετε ρένα, ρε, επειράξετε αμωρά μου! Μίλα, ρε! Μιλάτε, ρε! Τι έκαμε τα εις ρένας! Τι έκαμε τα εις ρένας!